Το τρίτο ημίχρονο λοιπόν και μέσα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, μέσα στα άδυτα αν θέλετε, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Χρυσοτάς έχει σίγουρα κάτι καλό να μας πει. Μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο να φτιάξουμε μια καινούρια ομάδα. Αγοράσαμε 14 νέους παίχτες και αποδεσμεύσαμε 12 παλιούς και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Το ότι φτάσαμε στον τελικό του κυπέλου πιστεύω ότι είναι επιτυχία και των παιδιών, των ποδοσφαιριστών και της τεχνικής ηγεσίας, αλλά και μεγάλο επίτευγμα του φιλάθλου μας. Από εκεί και πέρα εμείς είχαμε ξεκινήσει να μην πάει χαμένη η φετινή χρονιά και να είμαστε έτοιμοι για τη χρονιά 88-89. Νομίζω ότι το κύπελο το είχαμε στα χέρια μας, κερδάγαμε 2-1, εμείς το χάσαμε. Γιατί το χάσατε όμως? Αυτό θα ρωτήσω τους παίχτες μας, μην ρωτάτε εμένα. Τέλος πάντων, τα πράγματα παίξαμε σήμερα για ό,τι δυνατό το καλύτερο. Δεν χάσαμε, στα πέναλτι χάσαμε το κύπελο. Του χρόνου θα είμαστε καλύτερα πιστεύω. Δηλαδή δίνετε έμεσα μια υπόσχεση, όχι έμεσα, άμεσα μάλλον στους φίλους του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι είναι υπόσχεση δικιά μου. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με τα παιχνίδια που κάνανε μετά από τον Ιανουάριο, θα έλεγα, δίνουν αυτή την υπόσχεση.